Κύριε καθηγητά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου την διοίκηση του ΓΕΦ και, και ειδικότερα την Διεύθυνση Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς για την αξιέπαινη πρωτοβουλία τους, καθώς επίσης να τους ευχαριστήσω για την πολύ τιμητική πρόσκληση που μου απίφθηναν να συμμετάσχω στην ημερίδα ως ένας εκ των ομιλητών. Κεντρικό θέμα της δικής μου παρουσίασης είναι η ιστορική κληρονομιά της Ελληνικής Επανάστασης, όπως αυτή μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, της Επανάστασης της ΕΟΚΑ, κατά την τετραετία 1955-1959, και όπως θα καταδειχθεί και μέσα από τη δική μου παρουσίαση, η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα γεγονός το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από την ΕΟΚΑ για να προσδιορίσει ιδεολογικά την ύπαρξή της. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα και στο πρώτο μισό του τίτλου της παρουσίασής μου τον στίχο από ένα αδημοσίευτο ποίημα του απού μου, του Ανδρέα Κάριου, ο οποίος έπεσε συμμαχόμενος στη μάχη του Αχυρών, γιατί θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικό του πνεύματος που κυριαρχούσε μεταξύ των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Η Ελληνική Επανάσταση αποτελεί ορόσημο στην ιστορική πορεία του νεότερου ελληνισμού. Οι αγώνες των επαναστατημένων Ελλήνων για τερματισμό της ξένης κυριαρχίας και δημιουργία αυτόνομης πολιτείας οδήγησαν το 1830 στην επίσημη ανακήρυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Η Ελληνική Επανάσταση επηρέασε άμεσα και την ίδια την Κύπρο, με τον αντίκτυπο των γεγονότων να εκτείνεται τόσο μακριά στον ιστορικό χρόνο, ώστε η επίδρασή τους να είναι ιδιαίτερα εμφανής ακόμη και στην περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ κατά την τετραετία 1955-1959, όταν το κυπριακό ενωτικό κίνημα κορυφώθηκε, καταβάλλοντας τη δική του επαναστατική προσπάθεια για κατάκτηση της ελευθερίας και επίτευξη της Ένωσης. Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανάδειξη της πρόσληψης, της επιβίωσης και γενικά της επιρροής που άσκησε η Ελληνική Επανάσταση στον επαναστατημένο κυπριακό ελληνισμό στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1950. Η παρουσίαση θα βασιστεί σε τεκμήρια από τη συλλογή του Μουσείου Απόνος, σε δημοσιευμένο υλικό από την πνευματική παραγωγή μελών ή υποστηριχτών της ΕΟΚΑ, σε έντυπο υλικό με το οποίο η επαναστατική οργάνωση προωθούσε τον δημόσιο λόγο της, δηλαδή προκηρύξεις και περιοδικές εκδόσεις, σε δημοσιευμένες επιστολές ηρώων του Κυπριακού Επαναστατικού Κινήματος, στον ελληνικό τύπο της εποχής και σε αρχιακό υλικό από το Κρατικό Αρχείο Κύπρου. Εκτός από τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της Ελληνικής Επανάστασης σε επίπεδο μνήμης και εθνικών επιδιώξεων, δηλαδή την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, το κυπριακό ενωτικό κίνημα διαποτίστηκε από την ιστορική κληρονομιά της με συγκεκριμένα παραδείγματα, όταν κατά την τετραετία 1955-1959 έλαβε επαναστατική μορφή υπό την καθοδήγηση της ΕΟΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, το ένοπλο ενωτικό κίνημα της Κύπρου για τον καθορισμό του επιχειρησιακού του προτύπου, αντί να προβάλλει την αντιαπικιακή διάσταση της Επανάστασης στην Κύπρο, με αναφορές σε άλλα αντιαπικιακά κινήματα, άντλησε παραδείγματα από εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες όπως την Ελληνική Επανάσταση και την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης. Δεν αποτελεί λοιπόν τυχαίο γεγονός η επίκληση που πραγματοποιεί ο στρατιωτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Γεώργιος Λίβας Γενής, στην παράδοση υιοθέτησης του ανορθόδοξου πολέμου ως κουλτούρα διεξαγωγής ενός αγώνα.
Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ θεωρεί την Ελληνική Επανάσταση ως περίπτωση εφαρμογής των αρχών του Ανορθόδοξου Πολέμου. Σε σύγγραμμά του, επεξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν να επιλέξει τον Αντάρτο Πόλεμο για τη διεξαγωγή του απελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η Ελληνική Απελευθερωτική Επανάσταση του 1821 ήρχισε με Ανταρκτοπόλεμο. Μολονότι δε βραδύτερον εδυνάμεις της υξήθηκαν σημαντικώς και τα μεν άτακτα σώματα οργανώθησαν στρατιωτικώς, εν τούτης εμέθοδοι οι οποίοι υιοθετήθησαν γενικώς υπό του επαναστατικού στρατού ήταν μέθοδοι Ανταρκτοπολέμου. Διότι απέναντι ενός κατά πολύ ισχυρότερου στρατού, ο ασθενέστερος δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τα κλασικά μορφάς του αγώνος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η επίδραση της Ελληνικής Επανάστασης ως επιχειρησιακό πρότυπο δεν εξαντλείται εδώ, εφόσον ο όρκος που έγινε κανείς για να γίνει μέλος της ΕΟΚΑ μοιάζει πολύ με τον αντίστοιχο που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία μοίησης στην φιλική εταιρεία. Μελετώντας τους δύο όρκους, εντοπίζονται κοινά σημεία ως προς τις κύριες υποχρεώσεις των μοιημένων μελών στην κάθε οργάνωση, δηλαδή υπηρεσία στον δρόμο της πατρίδας, πιστή υπακοή στην ηγεσία, μη αποκάλυψη μυστικών. Επίσης, η τιμωρία του παραβάτη του όρκου στην κάθε περίπτωση ήταν κοινή, δηλαδή ο θάνατος. Οι εορτασμοί της επαιτίου της 25ης Μαρτίου αποτελούν μία ακόμη πτυχή του απόϊχου της Επανάστασης του 1821 στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, εκτός από την απόδοση τιμής στους αγώνες του ελληνικού έθνους για ελευθερία, ήταν ευκαιρία και για την τόνωση του εθνικού φρονήματος και του πνεύματος αντίστασης, καθώς και για την αποστολή μηνυμάτων στην Βρετανική ηγεσία και τη διεθνή κοινότητα για την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων Κυπρίων. Στην προτροπή να τιμηθεί η επέτειος, προέβαινε η ΕΟΚΑ μέσω των θεατρικών της οργανώσεων ΠΕΚΑ και ΑΝΕ. Το 1956 η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης τιμήθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, λόγω του κατοίκου περιορισμού, χέρφιου δηλαδή, που επέβαλαν οι απικιακές αρχές προς αποφυγή επεισοδίων. Παρά τη σχετική απαγόρευση, σημειώθηκαν περίπου 600 περιστατικά παραβίασης του μέτρου. Στην Πάφο και στην Αμόχωστο καταγράφηκαν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον Βρετανών στρατιωτών. Το 1957, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της επετείου στη Λεμεσό, η απικιακή αστυνομία προσέφυγε στη χρήση δακρυγόνων αερίων για την αντιμετώπιση των διαδηλωτών. Στη Λευκοσία, δυνάμεις του Βρετανικού στρατού έκαναν χρήση ροπάλων για να διαλύσουν παρελάβοντες νεαρούς διαδηλωτές. Το επόμενο έτος, η απικιακή κυβέρνηση δεν προέβαλε σοβαρά προσκόμματα στις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου, με αποτέλεσμα, όπως περιγράφεται ελαφρυρά σε σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας της εποχής, ανοίγουν τα εισαγωγικά, τα πλήθη των διαδηλωτών επλημμύρισαν όλους τους δρόμους της νήσου, η οποία έπελε εις τας ελληνικάς σημαίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι την 25η Μαρτίου τιμούσαν και η έγκληση στις φυλακές και τα κρατητήρια, αψηφώντας σε μερικές περιπτώσεις επιδεικτικά τις απαγορεύσεις που επέβαλε η διοίκηση των χώρων κράτησης. Από τα διάφορα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, ξεχωρίζει ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου που διοργάνωσαν οι κρατούμενοι στα κρατητήρια Πύλας το 1957, ο οποίος περιλάμβανε μεταξύ άλλων παρέλαση και το θεατρικό δράμα «Η Κύπρος αγωνίζεται». Ιδιαίτερο γεγονός ήταν και η αναγραφή του ακρονιμίου ΕΟΚΑ με φωτιά στην αυλή των κρατητηρίων το Σούρουπο. Το ιστορικό φαινόμενο της Ελληνικής Επανάστασης ερμηνεύτηκε από την ΕΟΚΑ ως απελευθερωτικός αγώνας του ελληνικού έθνους εναντίον μιας αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε τεράστια υλικά μέσα, αλλά όχι το ηθικό δίκαιο ούτε τα πνευματικά αποφύγματα των Ελλήνων, οι οποίοι τελικά αναγκήθηκαν νικητές.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, το ενωτικό κίνημα της Κύπρου νοηματοδότησε και την επανάσταση εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας κατά τα έτη 1955-1959, παρουσιάζοντας την εμφάνιση και τη δράση του ως συνέχεια του πνεύματος του 1821. Ταυτόχρονα, επικαλούμενο τη συγκεκριμένη ιστορική εμπειρία, υπεδείκνυε στις λαϊκές μάζες ότι η τελική νίκη ήταν νομοτελειακή. Στην πρώτη επαναστατική προκήρυξη που κυκλοφόρησε η ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου του 1955, μεταξύ των προγόνων που πολέμησαν για την ελληνική ελευθερία, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους αγωνιστές του 1821 και στη διδαχή τους ότι ανοίγουν εισαγωγικά «η απελευθέρωση από τον ζυγό δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το αίμα», κλείνουν τα εισαγωγικά. Σε άλλη προκήρυξη επισημενόταν ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, «οι οδοστρωτήρες του Κιουταχή, του Δράμαλη και του Ιμπραήμ εδίωσαν το πάν». Αυτά όμως όλα όχι μόνο δεν έκαψαν το ηθικό των υπόδουλων Ελλήνων, αλλά ενδυνάμωσαν την αιμονή τους στον αγώνα και ενίκησαν. Γιατί εμείς, γνήσιοι απόγονοι εκείνων, να φανούμε κατώτεροι, κλείνουν τα εισαγωγικά. Ακόμη, πρέπει να συνυπολογίσουμε πως στις δημοσιεύσεις και το δημόσιο λόγο της ΕΟΚΑ εντοπίζονται αναφορές στους οπλαρχηγούς της Ελληνικής Επανάστασης και τα ηρωικά τους καλωστώματα ως αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της άποψης ότι η ελευθερία κερδίζεται μέσω ξεσηκωμού. Στόχος τέτοιων αναφορών ήταν η υπόδειξη προτύπων για να παραδειγματίζονται τα μέλη της ΕΟΚΑ. Ταυτόχρονα, μέσω των ιστορικών παραλληλισμών με την Ελληνική Επανάσταση, η ΕΟΚΑ επεδίωκε να νομιμοποιήσει την επιλογή της για ένοπλο αγώνα, ώστε να κερδίσει τη λαϊκή συμπάθεια ή και ενεργή υποστήριξη, προϋποθέσεις απαραίτητες για την επιβίωση ενός επαναστατικού κινήματος στο δύσκολο από μορφολογικής σκοπιάς επιχειρησιακό έδαφος της Κύπρου. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στα 15 τεύχη του περιοδικού «Αγωγή των νέων» που εξέδιδε μυστικά η ΑΝΕ, η άτιμος νεολαία ΕΟΚΑ, γίνεται μνήμα στην Ελληνική Επανάσταση σε 40 περιπτώσεις. Ειδικότερα, πραγματοποιούνται 12 γενικές αναφορές στο 1821, 5 σε προδρομικά γεγονότα της Επανάστασης, 12 σε γνωστούς οπλαρχηγούς της, 10 σε πολεμικά γεγονότα της και 1 στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή του αντίκτυπου της Ελληνικής Επανάστασης στον αγώνα της ΕΟΚΑ σχετίζεται με την έμπνευση που αντλούσαν τα μέλη του ένοπλου ενωτικού κινήματος της Κύπρου. Η έμπνευση αυτή είχε διάφορες εκφάνσεις. Περίπου 200 πολεμικά ψευδόνυμα και κωδικοί στελεχών της ΕΟΚΑ προήλθαν από αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης. Για παράδειγμα, Ανδρούτσος, όχι ο προδότης ο Ανδρούτσος, που πήρε 22.000 λίρες για τις προδοσίες του. Αναφερόμαστε σε αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Ανδρούτσο. Λοιπόν, Ανδρούτσος, Γενναίος, Διάκος, Δίκαιος, Ζαΐνης, Κανάρης, Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, Μπουμπουλίνα, Νικηταράς, Πανουδιάς, Τσάκος, Υψηλάντης και άλλα. Τα ψευδόνυμα αποτελούσαν ένα από τα μέτρα ασφαλείας που εφήρμοζαν οι αγωνιστές του επαναστατικού κινήματος για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις δυνάμεις του Βρετανικού Αποικιακού Καθεστώτος. Ένα άλλο πεδίο στο οποίο εντοπίζονται επιδράσεις είναι η καλλιτεχνική παραγωγή. Από την μελέτη τραγουδιών ή ποιημάτων που συντέθηκαν την περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ, συνειδητοποιούμε ότι το τμήμα των εν λόγω δημιουργιών έρχεται την έμπνευσή του από τον θεματικό κύκλο της Ελληνικής Επανάστασης. Στο ποίημα των προγόνων Μιμητές επισημαίνεται ότι ο ήρωας Γρηγόρης Αφησεντίου επέλεξε τον θάνατο από την παράδοση, όπως έπραξαν πολλά χρόνια πριν και οι Σουλιώτισσες, πράξεις λαμπρές οι οποίες πέρασαν στην ιστορία. Σε στίχο του ποίηματος «Θα είμαστε εμείς οι νικητές» επισημαίνεται ότι μέσω της απελευθερωτικής προσπάθειας της Κύπρου αναβιώνουν ήρωες της ελληνικής αρχαιότητας, μα και της ελληνικής επανάστασης. Ανοίγουν εισαγωγικά «Ο Λεωνίδας ζει ξανά και ο Διάκος στις ψυχές μας», κλείνουν τα εισαγωγικά. Ακόμη, σε ποιητική του σύνθεση, ο προπάπος μου, Δημήτρης Γιαλούρης,
παρομοιάζει το μέρος όπου τέσσερις μαχητές της ΕΟΚΑ αντιστάθηκαν μέχρι τον ηρωικό τους θάνατο με νέον χάνι της Γραμμιάς, συνδέοντας έτσι τη μάχη του Αχυρώνα στο Λιοπέτρι με τη γνωστή μάχη που διεξήχθη τον Μάιο του 1821. Ο δε παππούς μου Ανδρέας Κάριος, σε ποίημα που συνέθεσε τιμώντας πεσόντες της ΕΟΚΑ, το οποίο πρώτη φορά που παρουσιάζεται, σημειώνει, ανοίγουν τα εισαγωγικά, «Γλιώρη, δράκο, μόδεστε, καραολί και λένα, στο σκλαβωμένο μας νησίν τσερνάτε γέμα για κρασί νου νέου 21». Κλείνουν τα εισαγωγικά και άλλος στίχος του, με αναφορά προς την Κύπρο, «Γιατί ένεπαψε να γεννά ήρωες κλέφτες στα βουνά και που τα σπλάχνα να ξερνά ούλο φωτιά και λάβα». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όσον αφορά στα τραγούδια, χαρακτηριστικό παράδειγμα επιρροών από την Ελληνική Επανάσταση είναι η στίχη της Κύπρου «Οι Λεβέντες» του ήρωα Μιχαλάκη Παρίδη, οι οποίοι τραγουδιόνταν πάνω στη μελωδία του «40 παλικάρια». Επίσης, στο τραγούδι «ΕΟΚΑ μίλησε» εντοπίζεται αναφορά στην έξοδο του Μεσολογγιού. Ανοίγουν εισαγωγικά, «Βγήκαν οι Λεβεντιές, Λεβεντονοί, Λεβεντονιές, και μα πλημμύρισε και Μεσολόγγι θύμισε». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Στους στίχους που συνέθεσε ο ήρωας Πετράκης Γιάλουρος «Νέες Σουλιοτοπούλες», η γενναιότητα των Ελληνίδων της Κύπρου παρουσιάζεται ως εφάμιλη των Σουλιωτισσών. Η Επανάσταση του 1821 ως πηγή έμπνευσης διαφαίνεται στο τραγούδι «Γιώμησαν πάλι κλέφτες στα βουνά», στο οποίο περιλαμβάνουν στίχοι όπως, ανοίγουν εισαγωγικά, «Γιώμησαν πάλι κλέφτες στα βουνά, το 21 ξύπνησε ξανά». Κλείνουν τα εισαγωγικά και ανοίγουν εισαγωγικά, «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 80 χρόνια στους Άγγλους κατοχή». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τέλος, από την έρευνα δεν γίνεται να απουσιάσει η αναφορά στον άτυπο ύμνο του ΣΕΟΚΑ, του οποίου η δεύτερη στροφή αναφέρει, ανοίγουν εισαγωγικά, «Της πατρίδας παιδιά τιμημένα και με πίστη στη γλυκιά μας πανιωγιά, στα βουνά για ένα νέο 21 για να ζήσουμε μιας ώρας λευτεριά». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Οπωσδήποτε τα παραδείγματα είναι ποικίλα και δεν εξαντλούνται με τις αναφορές που πραγματοποίησα μέχρι τώρα. Έμπνευση από την Επανάσταση του 1821 και τους αγωνιστές της αντλούσαν και τα μέλη της ΕΟΚΑ. Για παράδειγμα, στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Αγωνός εκτίθεται το βιβλίο «Ήρωες του 21», το οποίο βλέπετε και στην διαφάνεια, το οποίο μελετούσαν μέλη της αντάρτικης ομάδας του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. Επιπρόσθετα, ο ήρωας Κυριάκος Νάτσης σε επιστολή του χρησιμοποιεί την περίπτωση του παλαιών πατρών Γερμανού και την ανάγκη στην οποία περιέπεσε να δανειστεί χρήματα για να μπορέσει να συνεχίσει στην Ευρώπη το ταξίδι διαφώτισης υπέρ του αγώνα του 1821, όταν η ηγεσία των επαναστατημένων Ελλήνων σταμάτησε να τον ενισχύει. Ο Μάτσης αξιοποιεί το εν λόγω παράδειγμα για να υποδείξει σε συναγωνιστή του ότι η ηγεσία της ΕΟΚΑ δεν στέρισε χρήματα για την εξυπηρέτηση αναγκών της οργάνωσης, όταν οι συγκεκριμένες δαπάνες φυσικά ήταν δικαιολογημένες, και αν παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις, αυτές μάλλον οφείλονταν σε κακή συνεννόηση. Ο ήρωας Φώτης Πίττας γράφει ότι οι αγωνιζόμενοι Έλληνες Κύπροι ακολούθησαν το παράδειγμα των προγόνων τους, συμπεριλαμβάνοντας στις αναφορές τους και την Ελληνική Επανάσταση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Μήπως δεν είναι οι ίδιοι αυτοί οι Έλληνες που για εκατοντάδες χρόνια ζούσαν σκλαβωμένοι σε μια λιθαρχική κατάσταση που δύσκολα πίστευε κανείς ότι είναι Έλληνες? Ναι, από την ίδια ύλη φτιαγμένη είναι και η καρδιά της Κύπρου, από την οποία και η καρδιά των Μαραθωνομάχων, των Σπαρτιατών, των κλεφτών του 21 και των παλικαριών του 40. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο ήρωας Σάββας Ροτσίδης σε θεατρικό έργο του, το οποίο επίσης βλέπετε, το έχουμε στο Μουσείο Αγώνος, βλέπετε το εξώφυλλο στη διαφάνεια. Σε θεατρικό έργο του καλεί τους Έλληνες Κυπρίους, τους οποίους θεωρεί απογόνους των αθανάτων ηρώων του 1821, να μιμηθούν τους προγόνους τους και, χτυπώντας τους Βρετανούς, να συντρίψουν τις αλυσίδες της σκλαβιάς. Αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση του ήρωα Γεωργίου Κάριου, αδερφού του Ανδρέα Κάριου, ο οποίος έπεσε
μαχόμενος στον Αστρομερίτη 40 μέρες μετά τον θάνατο του Ανδρέα Κάλιου, ο οποίος προετοιμάζοντας την νεολαία της κοινότητας Αυγόρου για την επερχόμενη επανάσταση της ΕΟΚΑ, χρησιμοποιούσε παραδείγματα σημενών των αγωνιστών του 1821 για να εμπνεύσει τους νέους. Όπως μας πληροφόρησε ο συγχωριανός του ήρωα Ανδρέας Αρναούτης, ανοίγουν εισαγωγικά, μας έκανε να νομίζουμε ότι ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι αγωνιστές ήταν θεόρατοι. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Συνοψίζοντας, ο αντίκτυπος της Ελληνικής Επανάστασης είναι ευδιάκριτος στα χρόνια κορύφωσης του αιτήματος για ένωση στον κυπριακό χώρο κατά την τετραετία 1955-1959. Η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους πυλώνες ιστορικής κληρονομιάς μαζί με την αρχαιότητα και την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης, στους οποίους βασίστηκε το κίνημα της ΕΟΚΑ για τη διαμόρφωση της φύσης του. Όντως, η ΕΟΚΑ εντόπισε στην ιστορική περίοδο 1821-1830 αναφορές για να εμβολιάσει το επιχειρησιακό της πρότυπο και τις πρακτικές μοίησης μελών. Επίσης, για να αναδείξει την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων Κυπρίων, να κερδίσει τη συμπάθειά τους, να τονώσει το εθνικό τους φρόνημα και μέσω της παρουσίασης προτύπων αγωνιστικότητας και αυτοθυσίας, να εμφυσίσει ή να ενισχύσει το αίσθημα ανυπακοής προς τις αποφάσεις του Βρετανικού Απικιακού καθεστώτος. Ταυτόχρονα όμως, η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και γενικότερα τον αγωνιζόμενο κυπριακό ελληνισμό. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίστηκε ποικιλόμορφα τόσο στη λαϊκή καλλιτεχνική παραγωγή, όσο και στην επιστολογραφία ηρώων που έπεσαν μαχόμενοι στις τάξεις της οργάνωσης. Συνεπακόλουθα, λαμβάνοντας υπόψη τα τεκμήρια που παρουσιάσαμε, καταλήγουμε εύλογα στο συμπέρασμα ότι η απελευθερωτική επανάσταση των Ελλήνων, δηλαδή ο αγώνας 1821, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην τελευταία εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση του ελληνισμού, δηλαδή τον αγώνα της ΕΟΚΑ της περίοδου 1955-1959. Σας ευχαριστώ.